Φλίπε, αναρτήθηκε στα social του Μάνου και γι' αυτό το τραγούδι κατηγορείται μία μέρα, μία μισή μέρα πριν από το θάνατο του παιδιού τους, ότι λέει, εκμεταλλεύεται το θάνατο για να κάνουν like οι θαυμαστές. Και το λέει προφανώς γιατί και στα live του, από ό,τι ξέρουμε από την Πάτρα, το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Βέβαια δεν της απάντησε αναλόγως. Όχι. Στο διάλογο που ακούσαμε πριν από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου είναι το συγκεκριμένο, δεν της απάντησε να πει τι είναι αυτά που λες, πώς με κατηγορείς για κάτι. Όχι. Ή ότι το ακούω πρώτη φορά. Έτσι, προφανώς πολλές έχει φορές άσχημες στιγμές στη ζωή μας μας κάνουν να μας δημιουργούν και έμπνευση. Δηλαδή το ότι τραγούδισε ένα τραγούδι για τα παιδιά που έχασε, ακόμα και τα θλιβερά γεγονότα μπορούν να είναι, πώς το λένε, για κάποιους έμπνευση. Δεν σημαίνει ότι... Έχεις δίκιο. Και για τη Δήμητρα έγινε το ίδιο. Δεν έκανε ραπ τραγούδι Δήμητρα για τα παιδιά που χάθηκαν. Εντάξει, το τραγούδι, αν το δεις απομονωμένα, δηλαδή δεις ένα τραγούδι, ένα πατέρα που τέλος πάντων γράφει ένα πολύ γλυκό τραγούδι για τα πλασματάκια του που έφυγαν από τη ζωή, είναι οκ. Okay. Ναι, αλλά εδώ, παιδιά, το ακούσαμε αυτό το τραγούδι, όχι γι' αυτό. Να καλημερίσουμε και τον Βαγγέλη στην παρέα μας, να έχουμε ένα δικό του σχόλιο. Επειδή τον κατηγορεί ότι το κάνει για τα like. Δεν το κρατάει στο σιρτάρι του. Και νομίζω ότι τα παιδιά είναι στις συζητήσεις τους σε λόγους που δεν τους φανταζόμαστε. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα η Ρούλα Πισπυρίγγενα είναι ότι τα χρησιμοποιεί στα παιδιά. Και προφανώς ο ένας έχει υποψίες για τον άλλον και τις εκφράζει. Αλλά ο θάνατος γενικότερα σε αυτό το ζευγάρι είναι ανταλλάξιμο προϊόν. Στις συζητήσεις του το αναφέρουν. Είτε για να κάνουν καριέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η μάνατζερ του Μάνου ήταν η ίδια η κυρία Πισπυρίγγου, είτε για να πλουτίσουν. Δηλαδή υπάρχουν θάνατοι που τους χρησιμοποιούν για να βγουν φράγκα. Εδώ είναι ξεκάθαρο σε αυτό το διάλογο ότι κατηγορεί τον Μάνο ότι χρησιμοποιεί το θάνατο των παιδιών για να κάνει καριέρα, να γίνει αρεστός περισσότερο, πιο συμπαθής και να το λυπούν οι θαυμαστές του. Βέβαια, Βαγγέλη μου, μέχρι στιγμής δεν είδαμε τη Ρούλα, δηλαδή από όλα αυτά που έχουν βγει προς τα έξω, δεν είδαμε να κάνει κάποια αγορά τρελή για τον εαυτό της. Δηλαδή, περισσότερο όλα αυτά που αφορούν στο οικονομικό κομμάτι έχουν να κάνουν με το Μάνο. Η μηχανή, τα μικρό, οτιδήποτε. Τα διεκδίκησε μετά η Ρούλα. Προφανώς, ναι. Αλλά από αυτά που έχουν βγει προς τα έξω. Με τη μηχανή πήγανε διές, μπορέσε να πάει στο κομμωτήριο. Γενικότερα η ζωή που ζούσαν δεν είχαν καμία σχέση με τα δικά τους έσοδα. Είχαν ανάγκες από ό,τι φαίνεται από ενέσεις οικονομικές που είχαν τη δυνατότητα να τις βρούνε. Αλλά εμένα αυτό που μου φαίνεται το πιο εφιαλτικό απ' όλα είναι αυτό που σας έλεγα σε σχέση με το θάνατο. Ο θάνατος για αυτούς δεν είναι κάτι να τους φοβίζει. Ο θάνατος είναι κάτι που τους βοηθάει να βελτιώσουν τη ζωή τους είτε να κάνουν καριέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ περίεργους συνειρμούς ή σε πολύ περίεργα γεγονότα. Τώρα, η Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Η Ρούλα θρυνούσε εν τέλει. Στα πλάνα που έχουμε δει από τις ημέρες της ταφής, βλέπεις μία γυναίκα η οποία είναι εγκρατής. Θα μπορούσε να είναι για πολλούς λόγους. Και από τις μαρτυρίες φαίνεται ότι δεν κλαίει η Ρούλα. Η μόνη Καλά, φορά... δεν σημαίνει και κάτι όμως αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θρυνεί μπορεί να είναι ο πόνος εσωτερικός. Το ίδιο λένε και οι γιατροί που στον διάλογο που θα δούμε που μιλάνε, που συνομιλούν με τον Μάνο. Ο Μάνος, βέβαια, είναι ο άνθρωπος που για δεύτερη ή τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι εγώ έβλεπα τη Ρούλα να κλαίει και να χτυπιέται σε μια γωνιά. Και οι γιατροί του λένε ότι μήπως θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο το θέμα της μάνας και του θρήνου, γιατί είναι μια μάνα που έχει χάσει μικρά παιδιά και θα πρέπει να το δούνε με κάποιο γιατρό. Είναι ενδεικτικό αυτό. Δεν το λέγανε όμως αρνητικά οι γιατροί. Όχι. Δηλαδή, οι γιατροί σου λέει μια γυναίκα που μπορεί να μην εκφράσει και τον πόνο τη και τον καημό τη, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και να χρήζει και ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια. Βέβαια, ο κ. Ηλιάδη το είχε πει ότι θέλει παρακολούθηση. Ναι, θέλει και είχαν κάνει και μία μικρή επίσκεψη χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Όμως, να δούμε λίγο το απόσπασμα όπως έπαιξε στην εκπομπή τη Live. Αν τυχόν η Ρούλα κάνει κάτι κακό στον εαυτό της, τότε εμείς θα είμαστε πολύ κακοί επιστήμονες. Η Ρούλα δεν κάνει κανένα κακό στον εαυτό της. Εγώ όμως δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις. Εγώ πώς να το ξέρω. Όταν λοιπόν βλέπεις μία μαμά, η οποία βεβαίως εγώ είμαι πάντα υποστηρικτικός και λέω να έχετε πάντα δύναμη. Όταν βλέπω μια μαμά που δεν έχει θρυνήσει, να θρυνήσει δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγει ένα παιδί. Να θρυνήσει σημαίνει να κλαίει. Οπότε εγώ. Η Ρούλα είναι όπως και εγώ. Μέχρι αυτήν την ώρα, εγώ πήγα 5 φορές μέσα και τις 3 έβγαινα πρώτος από εδώ και ερχόμουν και έκλαιγα. Η Ρούλα ερχόταν και έκλαιγε απ' έξω με το που βγαίναμε. Δεν την είδατε εσείς. Δεν είναι κακό το κλάμα. Προσπαθούμε. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και εγώ τη το έχω περάσει. Προσπαθούμε να κλαίμε όταν είμαστε μόνοι μας, χωρίς κανέναν άλλον μπροστά,
Κοιτάξτε να δείτε, αντί κάποιος να μας βοηθήσει για το μετά, έχουμε πιάσει όλα τα πίσω και δεν έχουμε δει τα μπροστά. Εγώ με τον ψυχίατρο που είδε η Ρούλα δεν μίλησα. Θα μιλήσω και αν μου πει ο ψυχίατρος που οφείλω εγώ να τον ρωτήσω αν μπορεί αυτή η μητέρα να βλέπει το παιδάκι της και να ξέρουμε ότι δεν θα κάνει κακά πράγματα στον εαυτό της, γιατί για τη μαμά έγινε ο έλεγχος. Δεν ξέρω τι θα μου πει. Γιατί είναι δύσκολο και θα της δώσουμε το παιδί 24 ώρες το 24ωρο, που αύριο μπορεί να κάνει σπασμούς, εισρώφηση. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα παιδί με απεινιδωτή. Χίλια δυο πράγματα. Αυτό θέλω να σας πω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μετά από 3 εβδομάδες και αντί να κάνουμε μια συζήτηση για το μετά, τι πρέπει να κάνουμε στο σπίτι, ψάχνουμε όλα τα υπόλοιπα. Κάτι άλλο, μετά από όλο αυτό που άκουσε η Ρούλα, έχει ένα φόβο και δικαιολογημένα. Δεν ήθελε να έρθει καν στο παιδί και μου λέει: θα με κοιτούν μέσα στα μάτια. Μήπως κάνω κάτι στο παιδί. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έτσι μου λέει. Νιώσατε κάτι τέτοιο? Εσύ ένιωσες κάτι τέτοιο? Καταρχάς, αυτό το τμήμα έσωσε το παιδί σου. Δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί νιώθουν την Τζορτζίνα ότι είναι κομμάτι της ζωής τους. Να ξέρει η Ρούλα ότι εδώ είναι το σπίτι της. Είμαστε δίπλα σας και όχι απέναντί σας. Μου λέει η Ρούλα: είμαι ψυχρή, είμαι παγοκολώνα γιατί πέρασα πολλά. Και η Ρούλα μου είπε ότι ήθελε να φύγει για να μην της κάνουμε παρατήρηση. Η αδιαφορία που είπα, νιώθω αδιαφορία, ότι νιώθω αυτοί οι γονείς μπαίνουν μέσα και σαν να παρακολουθούν αυτή την ιστορία, σαν τρίτη. Αυτό σας είπα. Με ενδιαφέρει μόνο η Τζορτζίνα και τίποτα άλλο. Για μένα η Τζορτζίνα είναι όλη μου η ζωή. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου ουσιαστικά είναι σαν να βλέπει μια κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνίστρια τον εαυτό της και να συμμετέχει στην ταινία αυτή. Να μην δηλαδή καταλαβαίνει ότι η ταινία αυτή αφορά την ίδια της τη ζωή και τα ίδια της τα παιδιά. Είναι σαν να τη βλέπει, ας πούμε, σε μια κινηματογραφική προβολή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ουρανία Δημακοπούλου, την ιατροδικαστή. Κυρία Δημακοπούλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λιάπη. Λίγο να μείνουμε στο κομμάτι του θανάτου της Τζορτζίνας. Μέχρι στιγμής το Πόρης Παμπουζιάννη μας έχει πει ήδη η Τζορτζίνα πέθανε από την υπερβολική δόση κεταμίνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Λέων εχθές, πιθανόν εκτός από την χορήγηση κεταμίνης, κάποιος, εικάζουμε όλοι ότι αν ήταν κάποιος, αυτός θα ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήταν μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου. Δηλαδή, προσπάθησε να την πνίξει κιόλας και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι μελανιές στο πρόσωπό της, οι οποίες μελανιές βέβαια στην κηδεία δεν υπήρχαν, διότι υπάρχει και το μακιγιάζ που λέμε. Τώρα, η δική σας θέση ποια είναι, δηλαδή, ότι είστε και πολύ σκοτεινή σήμερα, ότι η Τζορτζίνα δηλητηριάστηκε ή πιθανόν κάποιος της χορήγησε την κεταμίνη για να της κάμψει την αντίσταση και την έπνιξε κιόλας? Νομίζω στο δεύτερο το οποίο αναφέρεται έχουμε ξανασυζητήσει και εμείς εδώ, κύριε Λιάγκα. Το θεωρώ πολύ πιθανόν ως ενδεχόμενο, με το σκεπτικό ότι κάποιος που δίνει την κεταμίνη και δεν είναι γιατρός, δεν μπορεί να ξέρει πόσο ακαριέ θα επέλθει ο θάνατος, ο ασφυκτικός θάνατος. Και ανεξάρτητα αν είναι η πολύ υψηλή η δόση, φρονώ ότι δεν θα γνώριζε ακριβώς. Οπότε το πιο πιθανό σενάριο λοιπόν είναι και ενδεχόμενο, όχι σενάριο, ενδεχόμενο είναι να έχει επέλθει ουσιαστικά εκτός από τη λήψη κεταμίνης, να έχει προσπαθήσει κάποιος, ο κοντινότερος ο οποίος είναι εκείνη την ώρα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, να έχει προσπαθήσει λοιπόν να προκαλέσει το ασφυκτικό θάνατο και με άλλο τρόπο, με άλλο μέσο. Άρα συμφωνείτε ουσιαστικά κι εσείς αυτό? Ναι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι το ενδεχόμενο το οποίο δεν έχει παρακαμφθεί, βεβαίως. Κυρία Δημακοπούλα, αν αυτές οι υποστάσεις λοιπόν δεν είναι πτωματικές, πάμε τώρα να συζητήσουμε και να ξαναβάλουμε οι μελανιές, οι κακώσεις. Και είδαμε και την κάρτα που ακριβώς είναι στο πρόσωπο και στο σώμα της Τζορτζίνας, όπως το γράφει ο ιατροδικαστής εδώ την έκθεση. Αν δεν είναι αυτές οι υποστάσεις λοιπόν πτωματικές, φέρουμε στο μυαλό μας πάλι και την εικόνα της Μαλένας που λέγαμε ότι πάλι φαίνεται σαν κάποιος να έχει προσπαθήσει να πνίξει το παιδί με σημάδια στο πρόσωπο. Έτσι όπως βλέπουμε την έκθεση, είναι παρόμοια αυτά τα δύο περιστατικά? Νομίζω είχαμε αναφέρει πρώτη σχεδόν πριν 15 μέρες ότι τα δύο περιστατικά που είναι μέσα στο νοσοκομείο, οι εκθέσεις, δηλαδή τα νεκροψιακά και νεκροτομικά, θα συναντηθούν κάπου. Φρονώ λοιπόν ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, που σημαίνει τι? Ότι οι πτωματικές υποστάσεις που αναφέρονται στο ένα ημιμόριο του προσώπου, προφανώς ενδεχομένως ο κύριος ιατροδικαστής το δίνει εξ ολοκλήρου, δηλαδή πτωματικές υποστάσεις και στο πρόσωπο αλλά και, και στο υπόλοιπο σώμα αναφέρει. Για μας ουσιαστικά μπορεί να είναι και μια έντονη κυάνωση του προσώπου, που ουσιαστικά είναι επερχόμενο και ενός ασφυκτικού θανάτου με τον τρόπο που προείπαμε και με άλλο μέσο. Κυρία Δημακοπούλου, αυτές οι υποστάσεις θα έπρεπε να είναι στο πρώτο ιατροδικαστικό πόρισμα? Δηλαδή, εσείς αν βλέπατε αυτό το παιδί
Με αυτά τα παράξενα ίχνη στο πρόσωπο ή στο σώμα, θα το αναφέρατε στην έκθεσή σας? Γιατί στην πρώτη, από ό,τι ξέρουμε, δεν υπάρχει. Τώρα εσείς εννοείτε στην έκθεση της μικρής Μαλένας, σωστά? Στην έκθεση της Τζορτζίνας, λέω. Αν αυτές οι υποστάσεις υπήρχαν στο πρόσωπο ή στο κορμί της, θα έπρεπε να αναγραφούν στην έκθεση της ιατροδικαστού τότε? Όχι, η Τζορτζίνα είναι τώρα με τον κύριο Μπουζιάννη. Εννοείται της μικρής Μαλένας. Ναι, εννοώ όταν πέθανε η Τζορτζίνα, εάν υπήρχαν οι υποστάσεις της Τζορτζίνα, αυτό εννοώ. Θα έπρεπε να αναγραφούν. Θα είχαν αναγραφεί, έχουν αναγραφεί. Αυτή είναι η έκθεση που μας δίδεται τώρα από τον κύριο Μπουζιάννη. Είναι η τελευταία έκθεση και είναι του κύριου Μπουζιάννη για την Τζορτζίνα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δημικοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Πού πάμε? Πάμε σε μια μαρτυρία που έρχεται από μια συμμαθήτρια της Ρούλας Πισπυρίγκου. Έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου χρησιμοποιούσε πολλά προβλήματα υγείας για να τραβάει την προσοχή του κόσμου και τελικώς με κάποιο τρόπο. Και με κάποιο τρόπο πάντα αποδεικνύεται ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Η συγκεκριμένη γυναίκα λοιπόν μας μιλάει για ένα ισχυμικό επεισόδιο που τάχα έπαθε η Ρούλα Πισπυρίγκου μετά το θάνατο της Ήρυδας, που όλοι μετά έμαθαν ότι και αυτό ήταν ψέματα. Μόνο και μόνο για να είναι στο επίκεντρο και πάλι. Πώς ήταν η κατηγορουμένη έτσι στην εφηβική και στην πιο νεανική της ηλικία? Ήταν ένα κορίτσι προβληματικό. Δηλαδή είχε πολλά νευρά, μιλάγε σε όλες μας απότομα. Αν τολμούσαμε να κοιτάξουμε κάποιο αγόρι που της άρεσε ή είχε δεσμό, μας μίλαγε πάρα πολύ άσχημα, μας απειλούσε. Ήταν πολύ επιθετική απέναντί μας. Στις σχέσεις της πώς ήτανε? Επιβλητική απέναντι στη σχέση της και δεν είμαι καλά, πάντα κάτι έβρισκε. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δημιουργούσε προβλήματα υγείας χωρίς να τα είχες. Εσείς γνωρίζετε κάτι γι' αυτό? Ναι. Το θάνατο του δεύτερου παιδιού της Ήρυδας, είχαμε μάθει όλοι ότι έπαθε ένα ισχυμικό επεισόδιο και ανησυχήσαμε όλοι πάρα πολύ και τελικά ήταν ψέματα. Που μάθαμε αργότερα, ήταν ψέματα. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Απλά το έκανε για να είναι για άλλη μια φορά στο επίκεντρο. Μετά το μάθαμε όλες μαζί οι φίλες, το μάθαμε. Μία έπαιρνε την άλλη τηλέφωνο. Είχε πάει στο νοσοκομείο του Ρίου. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα και πάμε σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, είναι μια υπόθεση που πρέπει να έχει συμβεί πριν κανένα μήνα. Και αναφερόμαστε σε μια κόντρα που υπήρξε ανάμεσα σε μια κυρία. Μπορούμε να πούμε το όνομά της, Τάσο? Είναι η κυρία Στέλλα Σαμιώτη. Σαμιώτη, βεβαίως, γιατί θα την ακούσουμε.